να μπορεί έτσι ώστε να. Θα δούμε αυτή την φάση με τον Μάη, ο οποίος πάει κατά μέτωπο. Έχει την ευκαιρία, θα κάνει το σουτ και θα σκοράρει ένα 0 η ΑΕΛ. Ένα φανταστικό γκολ από τον Μάη, γιατί ήταν και σε δημιουργία όμορφο τον γκολ. Ο Μάη, ο οποίος θα βάλει την ΑΕΛ μπροστά στο σκορ στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης. Και κερδίζουν. Με τη ΣΑΕΛ που θέλουν να βγάλουν αντεπίθεση τώρα και έχουν τις προϋποθέσεις. Ο ΜΑΕ πλέον απέναντι από τον Μιχαήλ. Η ΑΕΛ κοντά στο 2-0. Ο ΜΑΕ κρατά και θα κάνει το 2-0. Η ΑΕΛ σκοράρει στο 68 σε μια υποδειγματική αντεπίθεση με τον πρώτο της σκόρερ. Ο ΜΑΕ απέναντι από τον Μιχαήλ. Αδειάζει τον ψάλτη. Εύκολο το τελείωμα. Για ποδοσφαιριστές. Είναι τη διαγώνια μπαλιά, ανεβαίνει ο Σάντος, πάει ο Αμπαρτσουμιάν να τον κλείσει. Ο Σάντος κάνει τη σέντρα για τον Μαέ, η κεφαλιά στα δίχτυα. 1-0 η ΑΕΛ με Μαέ στο 12ο λεπτό. Ο Μπρούνο Σάντος κάνει κοντρόλ, ο Μαέ κάνει κίνηση. Ήταν ο Αρτηματάς πίσω που πρέπει να έχει την ευθύνη στο μαρκάρισμα και κάνει πάσα στο Στραυκόφσκι. Δανίλο για το ΜΑΕ, απέφυγε τον Λόρια και έκανε το 0-2. Εξαιρετικό γκολ σε δημιουργό για τους γαλαζοκίτρινους της Λεμεσού. Εδώ Στραυκόφσκι. Ο Δανίλο με τη μία δεν υπάρχει offside, πίσω από την άμυνα ο ΜΑΕ τριπλάρει και τον Λόρια. Εκτέλεση του πέναλτι, ο ΜΑΕ 2-0 για την ΑΕΛ στο 45. Ο Ράιαν ΜΑΕ, ο οποίος σκοράρει. Τέρμα στην σειρά. Ξανά η εκτέλεση πέναλτι. ΜΑΕ απέναντι και πάλι από τον Μολ. Θα πει όχι στη συνέχεια όμως. Θα κάνει τον γκολ ο ΜΑΕ. Με δεύτερη προσπάθεια. Η εκτέλεση από τον ΜΑΕ, ο Μολ πέφτει σωστά. Δεν απομακρύνεται όμως η μπάλα. Απέναντι από τον Σίλβα. ΜΑΕ εκτελεί 2-0 η ΑΕΛ. 2-0 στο 56, παίρνει πολύ μεγάλο προβάδισμα για να πάρει την νίκη στον ντέρπι. Κοιτάξτε εδώ, με τεράστια σιγουριά και αυτοπεποίθηση έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία. Τόρες. Πάει ο Τόρες εξωτερικά, κάνει το γύρισμα και ο Μαέ το γκολ 1-0. Βάτιασμα εδώ στον Στέλιο Δημητρίου. Τελεί ο ΜΑΕ, 1-1 η ΑΕΛ στο 38ο λεπτό. Βρήκε τον τρόπο από τα 11 βήματα ικανοποίηση ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του Ντούσαν Κέρκες. Κρίσιμο, επιτρέψτε μου να πω χρονικά σημείο, πριν από το τέλος του ημιχρόνου να ισοφαρίζει. Πάρα πολύ καλή εκτέλεση. Ο Τόρες εκτελεί, βγήκε ο Σισκόφσκι, κεφαλιά από τον ΜΑΕ, 2-1 το γυρίζει μόνο στο ΜΑΕ. Αναμέτρησης. Εδώ ξανά η εκτέλεση από τον Τόρες, δείτε εκτός εστίας τον Σισκόφσκι, ο ΜΑΕ σηκώνεται και με άψογο στυλ τελειώνει την φάση, η κεφαλιά στην ανυπεράσπιστη εστία. Έσαξ ο Τόρες με το αριστερό, το σούτι μπάλα πήγε στον ΜΑΕ, θα γυρίσει, θα ζουτάρει, ισοφαρίζει η ΑΕΛ. Εδώ ξανά το ξεκίνημα η φάση. Με τον Τόρες να αποφεύγει τον Λέζαξ, η μπάλα καταλήγει στον ΜΑΕ, έχοντας δύο αντιπάλους καταφέρνει να γυρίσει και να στείλει στην απέναντι γωνία την μπάλα. Ο Φαμπιάνο ήταν αδύνατον να αντιδράσει. Σιτοριέρα ψάχνοντας τον Τόρες που είναι γρήγορος, έχει κοντά του τον Σίντενφελτ, θα περάσει ο Τόρες, ο ΜΑΕ το σούτ, 1-0 η ΑΕΛ. 1-0 η ΑΕΛ για τον Τόρες, εδώ το κόψιμο του Τόρες, γίνεται το λάθος. Ο Κορέι άθελά του θα τροφοδοτήσει τον ΜΑΕ. Η κόντρα εδώ ο ΜΑΕ. Ριέρα, πολύ ωραία πάσα για τον ΜΑΕ. Απέναντι από τον Καϊρίνο το σουτ, 3-1. Πολύ ωραία η πάσα από τον Ριέρα. Ξανά εδώ. Η πάσα από τον Ριέρα. Το εκτελεί 1-1 από τον ΜΑΕ, έπεσε ο Βεσελόφσκι.